Παιδιά, την καλημέρα μου. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Και περιμένουμε να συμβεί ένα εξωτερικό γεγονός για να νιώσουμε καλά. Περιμένουμε να συμβεί κάτι το οποίο θα μας κάνει χαρούμενους. Περιμένουμε να συμβεί κάτι το οποίο θα μας κάνει ευτυχισμένους. Και όλα αυτά έξω από μας. Δηλαδή συνεχώς ψάχνουμε να βρούμε την ευτυχία, ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά, ψάχνουμε να βρούμε την αυθονία έξω από μας. Αλλά παιδιά, δεν λειτουργεί έτσι. Και θα πω σε αυτό το βιντεάκι πώς λειτουργεί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στους ανθρώπους. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Και επαναλαμβάνω σε κάθε βίντεο γιατί φτιάχνω τα βιντεάκια. Με αυτό που επαναλαμβάνω, με αυτή τη δήλωση που κάνω καθημερινά, ισχυροποιώ, παιδιά, αυτό που θέλω. Ισχυροποιώ αυτό που θέλω να μοιράσω. Ισχυροποιώ αυτό που είμαι. Ισχυροποιώ τη γνώση την οποία θέλω να μεταφέρω και αυτό που θέλω να φτιάξω για τον κόσμο. Και αυτό που θέλω να φτιάξουμε όλοι εμείς. Και όσο περισσότερο το επαναλαμβάνουμε, όσο περισσότερο το ακούμε, προγραμματίζουμε μία καινούρια συνήθεια. Πώς έχουμε πει ότι αλλάζουμε? Αλλάζουμε μέσα από τις συνήθειές μας. Εγώ, πραγματικά, τώρα έχω έρθει να κάνω γυμναστική. Κάνω γυμναστική 5-6 φορές την εβδομάδα. Δεν την αφήνω τη γυμναστική μου. Και το πρωί που θα σηκωθώ από το κρεβάτι, λόγω ότι κάνω γυμναστική τα τελευταία, από το 14 κάνω σχεδόν κάθε μέρα, από το 9 συνεχώς, ίσως μέρα παραμέρα κάποιες φορές, έχει δημιουργηθεί ένα τόσο ισχυρό δίκτυο στον εγκέφαλό μου που δεν με αφήνει να μην κάνω γυμναστική. Με σπρώχνει στο να πάω να κάνω γυμναστική. Με σπρώχνει στο να πάω να κάνω διαλογισμό. Με σπρώχνει στο να μιλήσω όμορφα. Με σπρώχνει στο να αγαπάω τον εαυτό μου. Με σπρώχνει στο να αγαπάω τους ανθρώπους. Η συνήθειά μου έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα μικρά θαυματάκια, όπως τα λέω καθημερινά. Δηλαδή, πώς η συνήθεια μας κάνει να λειτουργούμε αρνητικά προς τον εαυτό μας, έτσι και η συνήθεια μας κάνει να λειτουργούμε θετικά προς τον εαυτό μας, γιατί έχουμε δημιουργήσει το καινούριο πρόγραμμα. Το παλιό πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη, δίνω ένα παράδειγμα, του να μην σηκωθώ από το κρεβάτι, για κάποια παιδιά λέω, παραδείγματος χάρη, που δεν σηκώνονται από το κρεβάτι για να πάνε για γυμναστική, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν νιώθουν καλά, βαριούνται. Αυτός ο προγραμματισμός είναι μέσα στο κεφάλι τους, είναι μέσα στο σώμα τους. Οπότε έτσι λειτουργεί. Δεν σε πιέζει το μυαλό σου, δεν σε πιέζει το σώμα σου, δεν σε σπρώχνει, μάλλον να το πω καλύτερα, προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να πας να κάνεις γυμναστική. Δεν σε σπρώχνει για να νιώσεις καλά. Δεν σε σπρώχνει για να κάνεις διαλογισμό. Δεν σε σπρώχνει για να είσαι ηρεμία. Σε σπρώχνει για να είσαι σε ένταση, σε σπρώχνει για να μην νιώθεις καλά, σε σπρώχνει για να δημιουργείς τον εαυτό σου συνεχώς προβλήματα. Αλλά μέσα σου βαθιά ξέρεις ότι δεν σου αξίζει όλο αυτό και κάθε μέρα πρέπει να τα αλλάζεις. Και όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, δεν δουλεύει έτσι, παιδιά. Πρέπει να νιώσω χαρά τώρα που είμαι εδώ. Νιώθω χαρά τώρα που είμαι εδώ και φτιάχνω αυτό το βιντεάκι για εσάς και σας αγαπώ και σας δίνω την αγάπη μου πάντα, πάντα, πάντα μέσα από την καρδιά μου. Νιώθω τέλεια, νιώθω εξαιρετικά τώρα που το κάνω αυτό εδώ, αυτήν εδώ τη στιγμή. Γιατί αυτήν εδώ τη στιγμή δημιουργώ. Εγώ είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας μου και η δημιουργία μου δημιουργείται από μένα. Εγώ είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας μου και η δημιουργία μου δημιουργείται από μένα. Επαναλάβετε το αυτό μερικές φορές να δείτε τι ωραίο που είναι. Εγώ είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας μου και η δημιουργία μου δημιουργείται από μένα. Από κανέναν άλλον. Όλοι οι άλλοι είναι έξω. Εγώ τι κάνω, πώς δημιουργώ. Και μετά ερχόμαστε και γινόμαστε, ενωνόμαστε. Αλλά τώρα θα νιώσω χαρά. Τώρα θα νιώσω ευτυχία. Τώρα θα νιώσω ομορφιά. Τώρα θα νιώσω ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν λειτουργεί. Συνέχεια είμαι εκτός πεδίου.
εκτός πεδίου στο να δημιουργήσω αυτό που θέλω, εννοώ. Γιατί τα ψάχνω όλα έξω από μένα. Ψάχνω τις σχέσεις έξω από μένα. Ψάχνω να βρω ένα σύντροφο που θα με κάνει ευτυχισμένο. Ενώ πρέπει να είμαι ευτυχισμένος έτσι όπως είμαι. Χρειάζεται να είμαι ευτυχισμένος έτσι όπως είμαι. Κανένας σύντροφος δεν θα με κάνει ευτυχισμένο, δεν θα με κάνει να νιώσω ευτυχία αν δεν εγώ δεν είμαι αληθινά ευτυχισμένος με αυτό που είμαι. Με την παρουσία μου εδώ. Με το μόνο που κάθομαι, απλά. Γιατί όλα τα συναισθήματα είναι μέσα μου. Και όλα τα συναισθήματα τα δημιουργώ εγώ. Ξεφεύγουμε πλέον από το παλιό μοντέλο που μας μάθανε, παιδιά. Γιατί δεν μας μάθανε να είμαστε ευτυχισμένοι όπως είμαστε. Πουθενά, ούτε στο σχολείο, ούτε οι γονείς μας, κανένας. Τώρα δημιουργείται αυτό το καινούργιο. Ότι η ευτυχία και η χαρά, η αυθονία εξαρτάται από εμάς. Θέλω να αποκτήσω λεφτά, θέλω να αποκτήσω χρήματα. Και αυτά τα χρήματα συνεχώς τα κυνηγάω. Πρέπει να δράσω για να αποκτήσω χρήματα. Αλλά πώς νιώθω μέσα μου? Όταν παραδείγματος χάρη κάνω δηλώσεις ότι τι να τα κάνεις τα λεφτά. Τα λεφτά δεν έχουν καμία αξία, μόνο η ευτυχία είναι αυτό που μετράει. Αυτές οι δηλώσεις είναι περιοριστικές, παιδιά. Η ευτυχία μετράει, είναι το νούμερο ένα. Η χαρά είναι το νούμερο ένα. Αλλά όταν λες ότι τι να τα κάνω τα λεφτά, τι να τα κάνω τα χρήματα, ουσιαστικά περιορίζεις τα χρήματα και δεν θα έρθουν ποτέ στη ζωή σου. Και κάποια στιγμή λες μέσα στην καθημερινότητά σου, δεν μπορώ να πληρώσω αυτόν τον λογαριασμό, δεν μπορώ να πληρώσω το σούπερ μάρκετ. Και έχεις κάνει και την δήλωση ότι τι να τα κάνω τα λεφτά. Οπότε τα λεφτά δεν θα έρθουν. Δημιουργείς ουσιαστικά έτσι μια πραγματικότητα με αυτά που λες, όπως είπα και στην αρχή που ξεκίνησα το βίντεο. Παραδείγματος χάρη λες, δεν υπάρχουν ευτυχισμένες σχέσεις. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και η επόμενη σχέση που θα έρθει λοιπόν σε σένα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί το δηλώνεις και το νιώθεις. Ό,τι δηλώνουμε, παιδιά, στη ζωή αυτό παίρνουμε. Οι περιοριστικές πεπιθήσεις που είχες από τους γονείς σου ότι η πηγή όλων των κακών στη ζωή είναι τα χρήματα. Το λέω τώρα και εγώ και δεν θέλω να το λέω καν. Πόσο περιοριστικές δηλώσεις είναι αυτές που πήραμε από τους γονείς μας. Λάβαμε. Ότι η ζωή είναι δύσκολη. Και η ζωή συνέχεια είναι ένας γολγοθάς. Όχι, παιδιά, η ζωή δεν είναι ένας γολγοθάς. Αν θέλουμε τη ζωή να τη βλέπουμε σαν ένα γολγοθά, σαν ένας γολγοθάς θα είναι. Αυτή θα είναι η πεποίθησή μας για τη ζωή και αυτό θα μας συμβαίνει. Προσέχουμε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς σκεφτόμαστε, τι λέμε καθημερινά, πώς εκφραζόμαστε. Γι' αυτό έχουμε πει ότι όλες αυτές οι τεχνικές βοηθάνε, ο διαλογισμός, παιδιά, αυτά τα εργαλεία τα δίνουμε. Τώρα έχουν έρθει ακόμα περισσότερο στην ανθρωπότητα, στο δυτικό πολιτισμό τα τελευταία 100 χρόνια, έτσι. Πολλά παιδιά βέβαια δυσκολεύονται να κάνουν διαλογισμό, με ρωτάτε πώς να κάνω διαλογισμό, πώς να παρατηρήσω. Στην αρχή έχει κάποιο βαθμό δυσκολίας όλο αυτό για να αλλάξω, αλλά όταν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να πω εγώ 20 μέρες, να πω εγώ 30 μέρες, εκεί έχω δει αποτελέσματα με τα παιδιά τα οποία δουλεύω, με ανθρώπους με τους οποίους μιλάω. Εκεί αρχίζονται και γίνονται οι μεγάλες αλλαγές. Στις 20 με 30 μέρες, παιδιά, δεν πρέπει να αφήσω ούτε μία μέρα να φύγει στην δουλειά που κάνω με τον εαυτό μου. Δεν πρέπει να αφήσω ούτε μία μέρα στην καθημερινή μου ευτυχία, στην καθημερινή μου χαρά. Στο ραντεβού μου με την ευτυχία. Δεν πρέπει να αφήσω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Κάθε χαμένο δευτερόλεπτο είναι χαμένο δευτερόλεπτο από την ευτυχία μου. Κάθε χαμένο δευτερόλεπτο είναι χαμένο δευτερόλεπτο από την ευτυχία στη ζωή μου. Και μετά στην ευτυχία που μπορώ να δώσω στους ανθρώπους. Στην ευτυχία που μπορώ να μοιράσω μέσα την καρδιά μου. Το να μοιράζω είναι... Το να μοιράζω, το να βοηθάω, το να... Να είμαι αλληλέγγυος.
είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για την εποχή μας. Και αυτά, παιδιά, που δίνουμε, αυτά θα έρθουν από μόνα τους, έτσι το έχω πει πολλές φορές. Αυτά θα επιστρέψουν σε εμάς. Η προσφορά, ο εθελοντισμός σε πολλά πράγματα, για να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, να βοηθάμε τα ζώα, με όποιον τρόπο μπορούμε καθημερινά. Υπάρχουν πάρα πολύ μικροί τρόποι που μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Αλλά πρέπει να νιώθω πλήρης, ολοκληρωμένος και γεμάτος, έτσι όπως είμαι, αυτή είναι εδώ τη στιγμή. Χωρίς να περιορίζω την ευτυχία και τη χαρά, γιατί ο μόνος που τα περιορίζει αυτά είμαι εγώ. Και νιώθω τώρα χαρά, νιώθω τώρα ευτυχία, νιώθω τώρα αυθονία. Όχι αύριο. Το αύριο το δημιουργώ τώρα. Το αύριο το δημιουργώ αυτήν εδώ τη στιγμή. Χτίζω το αύριο τώρα. Χτίζω το μέλλον μου τώρα, στο παρόν μου. Κοιτάξτε πώς το χτίζω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή το αύριό μου. Το χτίζω το επόμενο μου δευτερόλεπτο. Με αυτά που λέω, αυτά που εκφράζω σε εσάς. Και πόσο σας αγαπώ ξανά. Το δημιουργώ κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Γιατί επεμβαίνω στο κουβαντικό πεδίο, σε αυτό το πεδίο που δεν φαίνεται. Εκεί μέσα επεμβαίνω 7 με 8 φορές το δευτερόλεπτο. Οπότε πρέπει να δουλέψω στη συγκέντρωση, πρέπει να δουλέψω στο συναίσθημά μου. Πρέπει να δουλέψω με το διαλογισμό. Πρέπει να δουλέψω με την αγάπη για τον εαυτό μου. Να νιώσω για εμένα. Και πολλά παιδιά μου λένε, δεν μπορώ να νιώσω. Δουλέψτε με την άσκηση της ευγνωμοσύνης. Δουλέψτε με τον διαλογισμό που έχω υψηλής, διαλογισμός αγάπης υψηλής δόνησης. Και άλλους διαλογισμούς που έχουν διάφορα παιδιά, για να αρχίσετε να αγαπάτε ακόμα περισσότερο τον εαυτό σας. Να νιώθετε πλήρης, ολοκληρωμένη και γεμάτη. Πλήρης, ολοκληρωμένη και γεμάτη. Πλήρης, ολοκληρωμένη και γεμάτη. Βάλτε τα αυτά τα τρία στη ζωή σας που λέω. Είμαι πλήρης, ολοκληρωμένος και γεμάτος. Νιώθω πλήρης, ολοκληρωμένος και γεμάτος. Τέτοιες δηλώσεις, όμορφες, οι οποίες ανάβουν αυτή τη φλόγα για ζωή, ανάβουν αυτό το συναίσθημα για να νιώσετε, για να ζήσετε αυτή την υπέροχη μέρα εδώ. Έχω έρθει στο γήπεδο σήμερα για τρέξιμο. Κάνω κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα γυμναστική, 5 με 6 φορές την εβδομάδα. Έχει υπέροχο ήλιο, έχει υπέροχη μέρα. Είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπω, το τοπίο. Είμαι στη φύση ξανά, παιδιά. Και έχω, όπως έχω πει, συνδεθείτε με τη φύση για να ανεβάσετε τις δονήσεις σας καθημερινά. Κάνω συνεδρίες, κάνω συμβουλευτική. Βρείτε με στο Facebook, βρείτε με στο Instagram. Αν θέλετε να κάνουμε συνεδρία μαζί, στείλτε μου το μήνυμά σας για εσωτερική εξέλιξη ή για συνδυσιακή εξέλιξη. Βρείτε με στο Facebook George Condis. Βρείτε με στο Instagram Condis George Athens, ομάδα συνδυσιακής εξέλιξης. Στο Facebook ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια στο YouTube με εσωτερική εξέλιξη, με διαλογισμό, με αγάπη, έτσι όμορφα βιντεάκια. Γιατί είναι ο καιρός που τα χρειάζεται αυτά η ανθρωπότητα. Τα χρειάζεται αυτά ο άνθρωπος για να εξελιχθεί. Και η εξέλιξή μας είναι εδώ τώρα, παιδιά. Δεν είναι αύριο. Δεν μπορώ να αφήνω την εξέλιξή μου για αύριο. Την εξέλιξή μου την πιάνω από το πρωί, από το μαλλί. Όσα και αν έχω, εγώ δεν έχω και πολλά. Πιάνω μερικές τρίχες και τις αρπάζω και ορμάω. Και ξεκινάω κάθε μέρα. Δεν αφήνω ούτε μια μέρα ούτε ένα λεπτό. Ποτέ. Κάθε μέρα έχω ραντεβού με την ευτυχία. Κάθε μέρα έχω ραντεβού με τον Θεό μέσα μου. Κάθε μέρα. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να σας ενημερώνει το YouTube. Ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο για να σας στέλνει ειδοποίηση, να βλέπετε τα βιντεάκια. Είστε όλοι υπέροχοι, είστε όλοι καταπληκτικοί. Κάθε μέρα από αυτόν εδώ τον ηλιόρουστο ελλαδικό ουρανό, ελληνικό ουρανό. Πόσο σας λατρεύω κάθε μέρα, παιδιά. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, σχολιάστε κάτω από το βίντεο την καλησπέρα σας, την αγάπη σας, ό,τι θέλετε μέσα από την καρδιά σας. Σας αγαπάω. Να είμαστε. Καλή μας ημέρα, παιδιά.